Θάνατος. Δεν το περίμενες. Όχι. Δεν το περίμενες. Πού είσαι. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Αχ, τι ωραία που μυρίζεις. Αλήθεια. Α, σήμερα έβαλα πολύ. Κάτι έβαλες. Άλλη κολόνια. Σήμερα, ναι, έβαλα άλλη κολόνια. Πώς είσαι. Σήμερα είμαι ήρεμη. Δηλαδή, ξεκουράστηκα λίγο. Είναι η πρώτη φορά, όπως και στην έξω ζωή, που ξέρεις, με έναν άνθρωπο που έρχεσαι πιο κοντά και τέτοια, mm-hmm. Θες να τον γνωρίζεις και κυλάει γρήγορα όλο, είναι η πρώτη φορά που κυλάει τόσο αργά, είναι όλα τόσο λίγο, mm-hmm. Είναι ένα τεστ, η αλήθεια είναι. Το βλέπω σαν τεστ. Τι θα θέλεις να κάνεις παραπάνω? Σίγουρα πολύ πιο, πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο. Είναι δηλαδή, το θεωρώ πάρα πολύ λίγο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τα προχωράω λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν είμαι, ξέρω εγώ, ξέρεις, να κάτσουμε κανένα μήνα να το συζητάμε. Αλλά κοίτα, σε μια εποχή που είναι τα social media, που υποτίθεται ότι τα ξέρεις όλα για τον άλλον, που οι σχέσεις κινούνται τόσο γρήγορα, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ ρομαντικό να σε γνωρίζω σιγά-σιγά. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Και νομίζω μαθαίνεις και καλύτερα τον άλλον έτσι. Αν το μαθαίνεις αργά. Εμένα μου αρέσει γιατί σε βλέπω και πώς κινείσαι με τα παιδιά. Δηλαδή, με τους φίλους σου. Το βλέπω τώρα. Πώς γνωρίζεις καινούργιους ανθρώπους. Πώς είσαι με τις δικές μου φίλες. Πώς όμορφα τις κάνεις και νιώθουν. Και ξέρεις, και όλους μου λένε, ξέρω εγώ, α, ο Δημήτρης, ξέρω εγώ, είναι και γαμώ τα παιδιά. Και εγώ λέω, εντάξει, λέω, αυτό είναι το καλύτερο. Χαίρομαι. Εμένα τι λένε οι φίλοι σου από εκεί, οι μελανεξινοί. Δεν έχεις δώσει το δικαίωμα να πει κάποιος κάτι για σένα. Αρνητικό. Με τον τρόπο μου έχω ξεκάθαρα όρια. Ναι, δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι αρνητικό για σένα. Ξέρω εγώ, σαν να δούμε κάποια συμπεριφορά που δεν την περίμενε κανένας, ξέρω εγώ. Αλλά ο πρώτος που θα το πει αυτό θα είμαι εγώ σε σένα. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Μ' αρέσει όταν τα λες αυτά έτσι. Δεν θα αφήσω τους άλλους ή να τέτοιο. Άμα δω κάτι που δεν μου αρέσει εμένα στη συμπεριφορά σου και τέτοιο, ο πρώτος που θα το πει θα είμαι εγώ. Ότι ξέρω, Πασοφάκη, τώρα αυτά δεν μας τα έχεις δείξει, ξέρω, τύχη. Για ηρέμησε. Όχι ηρέμησε. Καλά. Μην ηρεμήσει καθόλου, ίσα-ίσα. Μένα μου αρέσει 100%. Κοιτά, άμα ηρεμήσω κι άλλο, θα λιποθυμίσω. Πώς είστε σήμερα δίπλα? Σήμερα τα κορίτσια είναι πιο ευδιάστατα. Τα θέματα με τον Αργύρη και αυτά έχουν καταλαγιάσει. Ωραία. Πρέπει και ο Αργύρης λίγο να... Πρέπει λίγο ο Αργύρης να το γυρίσει. Χθες δεν χαιρέτησες τον Αργύρη? Όχι, τον χαιρέτησα. Απλά τον χαιρετάω τυπικά. Δεν υπάρχει εγώ να έρθει κάποιος και να τον χαιρετήσω. Ότι πήγε και καλά να σε χαιρετήσει και δεν τον χαιρέτησε και λέω η Σοφία. Αποκλείεται. Εκτός κι αν ήμουνα τελείως αλλού και δεν το κατάλαβα. Αλλά όχι, δεν έχω κάτι με τον Αργύρη. Εντάξει, και γενικά τώρα, ειδικά εμείς τα αγόρια, εγώ του είπα ότι γενικά εμείς τα αγόρια είναι ωραίο να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Είτε έχουμε παρεξηγήσει με κάποια από τις κοπέλες και αυτά. Γιατί εντάξει, όσο καιρό είμαστε εδώ, τι είδαμε, μην μιλιόμαστε όπως ήρθαμε με τον άλλον. Αν είναι δυνατόν. Ακόμα να σε ξαναδώ σήμερα, αύριο, δεν ξέρω. Πάρα πολύ. Εμένα να δεις. Χαρούμενη έρχεται. Δημήτρης. Παιδιά, είδα το μωρό. Είδα το μωρό. Το baby. Πού είναι η Σοφία? Ποια κοινές ήρθε τώρα? Εσύ ήρθες η Σοφία. Παιδιά, δεν ξέρω, με κάνει και νιώθω τόσο όμορφα, τόσο ωραία. Χάρηκα τόσο πολύ που τον είδα, πραγματικά. Μπράβο. Ναι. 5 λεπτά, κανονικό δωμάτιο, κόκκινο, κανονικό. Κόκκινο, δεν γίνεται πιο κόκκινο.